Είναι βαρύ το κλίμα βέβαια τη σημερινή κινητοποίηση. Καθώς και ο σύλλογος ο Βασίλης Αρμενιάκος, ένας καταξιωμένος συνδικαλιστής στον χώρο του αγροτικού κινήματος, σήμερα το πρωί κατέληξε και δεν θα είναι πια για πάντα ανάμεσά μας να ηγείται στους αγώνες που θα αναπτυχθεί και το επόμενο διάστημα, όχι μόνο στον χώρο των αγροτών, αλλά και γενικότερα στους εργαζόμενους. Όταν ξεκίνησε η κινητοποίηση των αγροτών, ο αγώνας του συκοφαντήθηκε ως υποκινούμενος κάτω από την πίεση και τη συμμετοχή δεκάδων μπλόκων και στα πλαίσια του συντονισμού που έγινε στη Λάρισα. Η κυβέρνηση έδωσε ορισμένα ψίχουλα, όπως τα χαρακτηρίζουν οι αγρότες, ως παραχώρηση και αποτέλεσμα αυτών των κινητοποιήσεων. Σήμερα στις 12 η ώρα, κάτω από την ίδια πίεση και την αυξημένη συμμετοχή των αγροτών σε όλα τα μπλόκα, σε όλη τη χώρα, γίνεται η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό σε μια προσπάθεια να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τα οποία έβαλαν και έθεσαν στη Λάρισα, στη Νίκαια, που έγινε στα πλαίσια του συντονισμού αυτών των κινητοποιήσεων σε όλα τα μπλόκα που συμμετείχαν περίπου καμία εξενταριά. Στα πλαίσια αυτά η Ομοσπονδία μας συμμετείχε βέβαια στη Νίκαια και σήμερα διοργανώνει την σημερινή κινητοποίηση, ξεκινώντας από εδώ και καταλήγοντας στον κόβο του ΛΥΤ, με συμβολικό περιεχόμενο βέβαια, με την έννοια την εξής. Ο αγώνας βέβαια είναι και σαν συμπαράσταση στους αγρότες, αλλά και με τα δικά μας ιδιαίτερα ζητήματα. Όμως, αποφασίσαμε να πάμε στο ΛΥΤ, στον κόμβο, συμβολικά με την έννοια την εξής. Ότι το 2023 τα κέρδη των ομίλων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων είχαν κέρδη 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2022 είχαν κέρδη 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη τα δικά τους είναι οι ζωές, οι ζημίες, οι δικές μας. Και με αυτή την έννοια κάνουμε και αυτή τη σημερινή κινητοποίηση, επαναλαμβάνω, και με τα δικά μας ιδιαίτερα προβλήματα που θα τα παλέψουμε ως Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, αγροτικούς δρόμους, λακοκτονία, να έρθει το γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο υπήρχε στην Κέρκυρα και έφυγε, να ξανάρθει πίσω, αλλά και με βάση το πλαίσιο το οποίο αποφασίστηκε στη Νίκαια για κατώτερες εγγυημένες τιμές, για ενάντια στην ακρίβεια η οποία πλήττει τα νοικοκυριά, όχι μόνο των αγροτών ως παραγωγή, αλλά και σαν καταναλωτές, με την έννοια ότι τα προϊόντα περίπου από το χωράφι στο ράφι έχουν αύξηση γύρω στα 200%.